το Εγάλεο στην αντεπίθεση πολύ επικίνδυνα. Έγινε το σούτ και το Εγάλεο προηγείται με 1-0 με το σούτ από τον Κατσαρό. Ο θεσμός του κυπέλου κρύβει πάντα εκπλήξεις. Και να λοιπόν που το Εγάλεο στην πρώτη του αξιόλογη επιθετική προσπάθεια προηγείται με 1-0 με το γκολ που πετυχαίνει ο Κατσαρός. Πάλι Πασαλής. Πάσε για τον Καραπιάλη. Γιανακόπουλος σε καλή θέση και να ισοφάρηση. Άμεση αντίδραση του Ολυμπιακού. Καλός ο συνδυασμός, η μπάλα έφτασε στο Στέλιο Γιανακόπουλο που σούταρε με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έγινε το λάθος, ο Άντζας άφησε στον Αμποάκουε. Προτίμησε το σούτ, καλό σούτ την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Ο Αμποάκουε που πήρε ουσιαστικά την μπάλα από τον Άντζα με δυνατό σούτ την έστειλε στα δίχτυα. Ολυμπιακός σε Γάλεο 2-1 με σκόρερ τον Αμποάκουε. Πασαλής μέσα στην μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε να κερδίσει μια κόντρα, ο Άτσας το σουτ. Η μπάλα πέρασε από τον τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός που μέσα σε 5 λεπτά πετυχαίνει 3 γκολ. Δέχθηκε το τέρμα στο 15ο λεπτό και στη συνέχεια αντέδρασε. Και μάλιστα αντέδρασε αμέσως. Μέσα σε 5 λεπτά πέτυχε 3 γκολ. Κατσαρός σε μια ωραία ενέργεια. Δεν υπάρχει offside, ο Κατσαρός είναι τετατέτ με τον γκολ. Τελικά για να δούμε, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Κατσαρός και βάζει και πάλι το Εγάλεο μέσα στο παιχνίδι. Ταχύτατη αντεπίδεση. Σκόρερ και των δύο τερμάτων του Εγάλεο ο Κατσαρός. Ο Καραπιάλης πέρασε την μπάλα από πολλούς, έφτασε στον Άτζα που σούταρ από Άγκουε. Προσπαθεί σε μια φάση που έχει διάρκεια επί της γραμμής, έδιωξαν οι αμυνόμενοι. Κοιτάξτε μια φάση. Ο Λουτσιάνος στην εκτέλεση, έπεσε και μπλόκαρα το τερματοφύλακας, ο Αμποάκουε προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα και κέρδισε το κόρνερ. Έγινε σέντρα. Να το λάκι στην κεφαλιά, υπέροχη επέμβαση από τον Κόι που διώχνει σε κόρνερ. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ, Καραπιάλης, Τζόρτζεβιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε από τον τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα. Να λοιπόν που στο 60 λεπτό ο Τζόρτζεβιτς πετυχαίνει γκολ και ανεβάζει το δίχτυ του σκορ. Ολυμπιακός Εγάλεο 4-2, 6 γκολ μετά από 60 λεπτά παιχνιδιού. Έγινε το λάθος και ένα Ολυμπιακός στην κόντρα με τον Γκόκιτς να μπαίνει στην περιοχή. Έδωσε στον Τζόρτζεβιτς που σούταρα αμέσως, μπάλα πάνω από το ριζοκίνητο δοκάρι. Έγινε η σέντρα. Έδιωξαν εμεινόμενοι. Η κεφαλιά υπάρχει φυσικά offside. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί ο διαιτής και ορθώς έπραξε. Ο Γκόκης πήγε στην περιοχή. Μια πολύ ωραία προσποίηση. Το σούτ. Ο Κόης όμως λέει όχι στον γκολ. Στο πέμπτο γκολ.